εικόνες καφενείου, αχαρακτήριστες εκφράσεις, επεισοδιακές παρεμβάσεις και ένας πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου που δεν μπορούσε να κρατήσει καν τα τυπικά, με τις αντιδράσεις του να μην τιμούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, συνέθεσαν το σκηνικό στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Η κλιμακούμενη ένταση προκλήθηκε μετά την αναφορά της ανεξάρτητης Δημοτικής Συμβούλου Αθηνάς Πανάκη ότι η συνεδρίαση έχει γίνει καφενείο. Οι αναφορές περί καφετζίδων και θαμώνων του Facebook άναψαν τα αίματα. Όλα ξεκίνησαν όταν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επέστρεψε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικού Αθλητισμού Κώστας Βαρδαβάς, ενώ λίγη ώρα πριν είπε ότι θα φύγει για δουλειά του Δήμου και σε περίπτωση που δεν προλάβει να γυρίσει, υπερψηφίζει τη συγχώνευση των δύο δημοτικών εταιριών. Η Αθηνά Σπανάκη εξεράγει, καθώς τόνισε ότι δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ήμουνα έλειπα καθόλου και αν και θεαματώ. Η επιστροφή αγαπάκι. Και αμέσως ο λόγος. Εσύ σημαίνει το λόγο, αντιδήμαρχε. Ναι, να τον πάρει, αλλά εκάθαρχε εμείς. Μα δεν είπαμε να μην πάρει τη δουλειά, να πάει κάτι χιλιάδες φορές. Αλλά η επιστροφή σε υποθέτηση. Γιατί δεν είστε... Μισό λεπτό κύριε Βαρδαβά. Μένω άλλα δεν είστε κοινωνός της συζήτησης. Το μπάχαλο και το σκηνικό καφενείου είχε και συνέχεια. Ο άνθρωπος που θα έπρεπε να ερεμεί τα πνεύματα, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, χάνει τελείως τον έλεγχο. Ο Ηλίας Λιγερός ζήτησε να μάθει τι είδους απαρτία χρειάζεται επί των παρόντων ή επί του συνόλου των εκλεγμένων. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατάλαβε κάτι άλλο και οι εικόνες ντροπής είχαν και συνέχεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα.